Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σας. Είναι Πέμπτη, είναι 10 Ιουνίου 2021. Είναι η μέρα που έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο μας, το οποίο το βλέπετε και πίσω, θα το έχω εκεί να το βλέπουμε. Και απόψε θα κάνουμε ένα βίντεο, το οποίο έχει τίτλο «Απολογισμός» ή αν θα το λέγαμε στα αγγλικά «τα aftermaths» των 300 ευρώ. Η φίλη η οποία είχε στείλει την επιστολή για 400 ευρώ έχει στείλει απάντηση. Και νομίζω ότι αξίζει να τη διαβάσουμε και για να καταλάβουμε την κοπέλα καλύτερα, αλλά και για να καταλάβουμε τον εαυτό μας και για να αντιληφθούμε ότι για όλα υπάρχει λόγος και αιτία και ότι έχουμε τρόπους για να βελτιώσουμε τη ζωή μας και να γλιτώσουμε από κακοποιητικές σχέσεις. Καλησπέρα Θέκλα μου, την Κυριακή μου το έχει στείλει φίλη. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Το καστανό χρώμα το μαλλιό σου είναι υπέροχο. Ευχαριστώ πολύ. τα συγχαρητήρια στη Γεωργία την κομμωτριά μου. Έχεις καλή ψυχή και αυτό φαίνεται μέσα από τα χαμογελαστά μάτια σου. Σε ευχαριστώ κόρη. Σου είπα ότι η δική μου ιστορία θα είναι κάτι που δεν ακούς κάθε μέρα, αλλά εγώ το έζησα και δεν το πίστευα κάθε μέρα ότι είναι έτσι. Το βίντεο με τα 300 ευρώ νομίζω το έχουμε δει όλοι. Θα το βάλω ξανά στην περιγραφή του βίντεο για όσους τυχόν δεν το έχετε δει. Έχεις δίκιο. Είναι όπως τα λες τα πράγματα. Ήμουν συνεξαρτώμενη σε αυτή την κακοποιητική σχέση που αποδείχτηκε ότι και αυτό ήθελε. Να σε συνεξαρτήσει δηλαδή εννοείς. Ακούγοντας αυτά τα vlogs για την ηθική, για αυτά που μιλάνε για μένα, πώς δέχθηκα να μου μιλάει έτσι εσχρά, η απάντηση είναι ότι άργησα να διακόψω αυτή τη σχέση, και δεν μπορούσα να το απαντήσω κι εγώ με τον ίδιο αισχρό τρόπο, γιατί θα τον εκνεύριζα και δεν ξέρω σε ποιο σημείο θα μπορούσε να φτάσει. Να μιλήσει στον άνδρα μου, στον πατέρα μου ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο ήταν ο κανός να μου κάνει κακό. Ήταν κι αυτός ένας μεγάλος λόγος να μην μπορώ να απαντήσω. Φυσικά και μπορούσα να απαντήσω, όχι εσχρά, αλλά λέγοντας του πικρές αλήθειες, τις οποίες δεν θα άντεχε να ακούσει. Αφού δεν σκέφτηκα την οικογένεια μου τότε και έκανα αυτά, είπα τουλάχιστον να το σκεφτώ τώρα με το τίμημα να ακούσω, να ακούω αυτά τα αισχρόλογα για μένα και να μην μπορώ να του πω ένα «Άι στο διάολο» και να τον εξοργήσω και να μου κάνει κακό. Όλα μου τα χρόνια μεγάλωσα στο σπίτι μου με μια μάνα που να μας λέει αξιοπρέπεια, ηθική, σοβαρότητα. Πόσο δίκιο είχε, λες τώρα. Η αδερφή μου σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας να έχει τα δικά της θέματα υγείας και να μου λέει «Εμείς τι σου φταίμε να πάθουμε τέτοιο κακό από εσένα, να στενοχωριόμαστε για αυτά που περνάς». Θέκλα μου, δεν σκέφτηκα κανέναν, τα αδέρφια μου, επίσης το πολύ καλό όνομα στην κοινωνία μας. Πόσο ήμουν πεινασμένη για μια τέτοια βρωμιά πάνω μου που δεν ξεπλένεται. Αγαπώ την οικογένειά μου. Και θα παλέψω για αυτή όσο για μένα ήταν ένα κατακέφαλο μεγάλο, γιατί δεν πίστευα ότι μπορεί να συμβεί και σε μένα αυτό, μόνο στους άλλους. Εσύ με βοήθησες να δω με τα μάτια σου και με τη φωνή σου, να δω την αλήθεια ότι συμβαίνει και στα καλύτερα τα σπίτια και εγώ δεν ήμουν η εξαίρεση. Την Τρίτη ξεκινάω ψυχοθεραπεία για όσο κρατήσει. Θα επενδύσω σε μένα για μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ φίλη για σένα, χαίρομαι εξαιρετικά για σένα. Και τέλος ζητάω συγγνώμη σε όλους, στους δικούς μου ανθρώπους, σε αυτούς που άκουσαν την ιστορία μου, ακόμη και σε σένα, μα ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα με παρέσει ρεμένα έτσι το ποτάμι, αλλά παρασύρθηκα, γιατί ο χύμαρος μέσα μου ήταν μεγάλος και ανάγκη για αγάπη και ανάγκη για δικαίωση ίσως. Και όπως έλεγε και η μαμά μου, ποτέ μην κρίνεις κανένα, γιατί δεν ξέρεις τι βάλτο κουβαλάει ο καθένας μέσα του. Ευχαριστώ για τη σημασία και το μένω στο θέμα μου. Και εμείς ευχαριστούμε που μοιράστηκες αυτά τα λόγια με εμάς. Και που μοιράστηκες την ιστορία σου, αλλά και που δέχθηκες με τόση ταπεινότητα και τόση καλή διάθεση όλα όσα άκουσες στα βίντεο και τα σχόλια των ανθρώπων που παρακολούθησαν το βίντεο, τα οποία κάποια από αυτά δεν ήταν και ιδιαίτερα θετικά προς το πρόσωπό σου και μπορώ να πω ότι στενοχωρήθηκα εγώ βλέποντας αυτά τα σχόλια να μην είναι θετικά. Γιατί συμφωνώ με αυτό που λέει η μάνα σου, ότι δεν πρέπει να κρίνουμε τους άλλους, γιατί δεν ξέρουμε
τη Βάλτο ή τη Σταυρό κουβαλάνε μέσα τους. Τώρα, για τη μαμά σου, θεωρώ ότι είχε κάνει λάθος στην ανατροφή σου. Δεν ξέρω ακριβώς ποιο λάθος είχε κάνει. Αυτά θα τα συζητήσετε με την ψυχολόγο που θα κάνεις ψυχοθεραπεία και πολύ καλά κάνεις να κάνεις ψυχοθεραπεία για μεγάλο χρονικό διάστημα όπως μας έχεις γράψει. Και θα χαρώ πάρα πολύ να λάβω σε κάποιους μήνες, σε ένα χρόνο, ένα mail από σένα που να λέει και για τα καλά αποτελέσματα της ψυχοθεραπείας πάνω σου. Σαφώς η μαμά σου, άθελα της ίσως, έχει αφήσει κάποια κενά στη διαπαιδαγώγηση, όπως και ο πατέρας σου. Ακόμη και τότε ο πατέρας έλειπε για μεγάλα χρονικά διαστήματα και δεν ήταν παρόν στο σπίτι, έπαιξε σαφώς το ρόλο του. Θα μου πεις, μα γιατί τα άλλα μου αδέρφια δεν έχουν κάνει τέτοια πράγματα. Ο καθένας γεννιέται με τη δική του προσωπικότητα, με τα δικά του χαρακτηριστικά προσωπικότητας, με τις δικές του δυνάμεις και αδυναμίες. Επίσης, η σειρά με την οποία γεννιέται ένα παιδί σε μια οικογένεια παίζει ουσιώδη ρόλο στον αστερισμό του στην οικογένεια, όπως μας έχει εξηγήσει η δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσία, ότι τα πρώτα παιδιά μπορεί να έχουν διαφορετικό αστερισμό, τα δεύτερα παιδιά διαφορετικό αστερισμό, τα τρίτα, τα μεσαία, τα πρώτα, τα τελευταία. Αστερισμό στην οικογένεια σημαίνει η θέση που κατέχει κάποιο ψυχολογικά σε μια οικογένεια. Ο κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό. Η περίοδος που ήταν έγκυος η μαμά σου εσένα σαφώς ήταν διαφορετική από την περίοδο που ήταν έγκυος τα αδέρφια σου. Σίγουρα έπαιξαν πάρα πολλά πράγματα ρόλου, ούτως ώστε εσύ στα 40 σου να βρεθείς αδύναμη, αποδυναμωμένη, να χάσεις τον προσανατολισμό σου στην ουσία, να χάσεις την πορεία σου που είχες μέχρι τώρα και να ξεπέσεις σε μια τέτοια κακοποιητική και εξαθλειωτική σχέση. Shit happens, life happens. Είναι το μότο μας εδώ στο κανάλι. Shit happens. Άσχημα πράγματα συμβαίνουν. Θα μπορούσαν να συμβούν στον καθένα. Θα μπορούσαν να συμβούν στον κάθε ηθικολόγο που μπήκε να γράψει κάτω από το βίντεο ότι φταίς και εσύ και φταίει και... στον οποιονδήποτε. Θα μπορούσε να συμβεί. Μακάρι να μην συμβούν σε άλλους ανθρώπους. Μακάρι να μην ταλαιπωρηθούν άλλοι άνθρωποι έτσι. Μακάρι να σταματήσουμε να βγάζουμε την κακία μας πάνω στους άλλους. Μακάρι να αναλάβουμε όλη την ευθύνη του εαυτού μας και να βλέπουμε τη ζωή μας με δημιουργικό τρόπο και όχι με καταστροφικό τρόπο. Ο άνθρωπος με τον οποίο είχες αυτή την κακοποιητική σχέση σαφώς δεν είναι καλά. Δεν ξέρω τι έχει. Είναι αδιάγνωστος όπως έχουμε πει. Λειτουργεί με κακία και ασέβεια. Καταπατά ουσιώδεις αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και με το γεγονός ότι όταν είχατε σχέση, όταν ήσουν μικρή, σε κακοποιούσε ψυχικά, σωματικά, σε απατούσε επανειλημμένος. Προφανώς απατάει επανειλημμένος όλες τις συντρόφους του. Και για το γεγονός ότι τώρα στην παρούσα φάση της ζωής σας, όταν ξανασυναντηθήκετε, εκμεταλλεύτηκε τη δική σου αδυναμία προς εκείνον. Το γεγονός ότι τον προσέγγισες για να δημιουργήσει σε σένα μια κατάσταση εξάρτησης από εκείνον και να εκμεταλλευτεί αυτή την εξάρτηση μετά οικονομικά. Παιδιά, μιλούμε για τεράστιο, τεράστιο μέγεθος κακίας και απανθρωπιάς. Το οποίο, όσα δικαιολογητικά και αν έχει κάποιος, και αυτός σαφώς θα έχει μεγαλώσει σε μια δύσκολη παιδική ηλικία, θα έχει κάποια κληρονομήσει, κάποια χαρακτηριστικά ψυχοπαθητικά ίσως, ό,τι δικαιολογητικά και να έχει, δεν πάβει να είναι ένα επικίνδυνο πρόσωπο στην κοινωνία μας αυτό. Όπως δυστυχώς, σαν γι' αυτόν υπάρχουν και άλλοι επικίνδυνοι άνθρωποι, και άνδρες και γυναίκες. Οι κακοί κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Οι άνθρωποι που έχουν αποφασίσει να πάρουν το δρόμο της κακίας παρά το δρόμο της αρετής, και έχουν κάνει την κακία σημαία τους και φουστανέλα τους, είναι επικίνδυνοι. Επειδή δεν νιώθουν καμία ηθική, καμία ηθική αναστολή. Δεν στενοχωριούνται για τον πόνο που προκαλούν στους άλλους. Έχουν μια παραμορφωμένη λογική μέσα από την οποία βλέπουν τη ζωή και τις σχέσεις τους, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Την ίδια στιγμή που προκαλούν πόνο στους άλλους ανθρώπους, μπορεί να νιώθουν ότι αυτοί πονάνε από τους άλλους. Έχουν ένα εγωκεντρισμό παιδόμορφο και μη υγιή, μη ισορροπημένο, που θεωρούν ότι αυτοί είναι το κέντρο της γης και όλοι είναι πλασμένοι για να τους υπηρετούν και για να ικανοποιούν τις όποιες ορέξεις τους.
μακριά από τέτοιους ανθρώπους που είναι βαμπύρ όχι μόνο χρημάτων αλλά και ενέργειας. Και αν ένας τέτοιος άνθρωπος ακούσει αυτό το βίντεο, δεν θα συγκινηθεί. Δεν θα πει πω να πω ένα ψυχοψαχτό, να πω στο ψυχολόγο, να πω στο ψυχίατρο. Θα πει είναι τρελή αυτή η ψυχολόγος που τα λέει αυτά, είναι τρελή η πρώη μου που λέει για μένα ότι σε έκανε αυτά τα πράγματα, τι είναι αυτές οι βλακίες, δεν έχω πρόβλημα εγώ, όλοι οι άλλοι έχουν πρόβλημα. Το έχουμε πει πολλές φορές σε αυτό το κανάλι, ότι υπάρχουν οι λεγόμενοι αδιάγνωστοι άνθρωποι, οι άνθρωποι με ισχυρή ψυχοπαθολογία στις προσωπικότητες τους, οι άνθρωποι που χαρακτηρίζονται από ψυχοπαθητικότητα, οι οποίοι είναι επικίνδυνοι για τους άλλους ανθρώπους. Και οφείλουμε να προστατεύουμε τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε από τέτοια πρόσωπα. Να μην τους δίνουμε τροφή, να μην τρέφουμε το άρρωστο εγώ τους. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε σε εγρήγορση, σε συνεχή εγρήγορση, είτε είμαστε μεγάλοι, είτε είμαστε μικροί, είτε είμαστε παντρεμένοι, είτε είμαστε ελεύθεροι, είτε είμαστε σε μια καλή φάση της ζωής μας, είτε δεν είμαστε σε μια καλή φάση της ζωής μας. Πρέπει να βρισκόμαστε σε συνεχή εγρήγορση για να προστατεύουμε την πολύτιμη ψυχή μας, την πολύτιμη καρδιά μας και το πολύτιμο σώμα μας από οποιοδήποτε αρπακτικό. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που δρούν ως αρπακτικά. Και υπάρχουν και άνθρωποι που είναι καλοπροαίρετοι άνθρωποι και μπορεί να πέσουν σε λάθη, να δείξουν αδυναμία, να συνεξαρτηθούν με ένα αρπακτικό, να μπουν σε μια κακοποιητική σχέση και να βλέπουν τα φύσικα φυσικά, να παρασυρθούν σταδιακά μέσα στο βούρκο και να μην αναγνωρίζουν μετά τον εαυτό τους που έχει μαυρίσει τόσο πολύ από τη βρωμιά. Υπάρχει όμως θεραπεία. Υπάρχει όμως σωτηρία και αυτή είναι, θα το λέω και θα το ξαναλέω, η ψυχοθεραπεία και η ψυχοεκπαίδευση. Αν βρίσκουμε τον εαυτό μας σε τέτοια σημεία αδυναμίας, συνεξάρτησης και μιας γενικότερης δυστυχίας, όπως λέω και στο βιβλίο για τον έρωτα, εάν χρησιμοποιούμε τον έρωτα ως αντίδοτο στη δυστυχία, εάν χρησιμοποιούμε τον έρωτα για να νιώθουμε καλά, αν το χρησιμοποιούμε σαν ναρκωτικό, αν είμαστε εξαρτημένοι από την προσοχή που θέλουμε να μας επιδείξει το πρόσωπο με το οποίο νομίζουμε πως είμαστε ερωτευμένοι ή νομίζουμε πως είναι ο έρωτας η αγάπη της ζωής μας, καλά κάνουμε να τα βρούμε τον εαυτό μας, να κάνουμε ψυχοθεραπεία για να μπορέσουμε να γίνουμε ολόκληροι άνθρωποι και όχι μισοί που να ψάχνουμε απεγνωσμένα το άλλο μας μισό. Είναι όμορφο πράγμα ο έρωτας. Είναι ωραίο πράγμα ο έρωτας. Ειδικά ο έρωτας με ανταπόκριση και το βιβλίο στο δεύτερο μισό έχει ένα μυθιστόρημα το οποίο έχει μια διαφορετική ερωτική ιστορία. Δεν είναι άσχημο πράγμα έρωτας. Άσχημο είναι όμως να πέφτουμε θύματα κακοποίησης. Σεξουαλικής, οικονομικής, εκμετάλλευσης από ανθρώπους αρπακτικά, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα συναισθήματα και την αδυναμία που τους έχουμε, τα δικά μας, προς όφελός τους. Όσο δυνατόν μπορεί να σε κάνει ο έρωτας με ανταπόκριση με έναν άνθρωπο που σε εκτιμάει και σε σέβεται, άλλο τόσο πιο αδύναμο μπορεί να σε καταστήσει ο έρωτας με έναν άνθρωπο που είναι συναισθηματικό βαμπύρ, με έναν άνθρωπο που δεν είναι καλά, με έναν άνθρωπο που είναι αδιάγνωστος, με έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να νιώσει συναισθήματα. Δεν μπορούμε όλοι να αγαπήσουμε. Δεν μπορούμε όλοι να συνενσανθούμε. Κάποιοι από τους ανθρώπους πάνω στη γη έχουν αυτό το πολύ άσχημο χαρακτηριστικό, το επικίνδυνο χαρακτηριστικό της έλλειψης ενσυναίσθησης και της έλλειψης συνειδητότητας. Οι άνθρωποι που βρίσκεστε σε αυτό το κανάλι δεν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, γιατί αν ανήκατε σε αυτή την κατηγορία δεν θα διανοούσταν, δεν θα το είχατε καθόλου στο μυαλό, είπα λάθος ρήμα τώρα, δεν θα έμπαινε καν στο μυαλό σας η ιδέα να παρακολουθήσετε ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευσης. Θα το θεωρούσατε γελίο και παντελώς αχρίαστο και θα λέγεται βλακίες είναι αυτές. Οι άνθρωποι που είστε εδώ, είστε άνθρωποι με τις δυνάμεις και τις αδυναμίες όπως έχουμε όλοι, και εγώ με δυνάμεις και αδυναμίες, που έχει μέρες που τα καταφέρνουμε και φρόσκουμε προς τα άνω και είμαστε όλο και πιο ανθρώπινοι, και έχει μέρες που πέφτουμε, αλλά όταν πέφτουμε είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να σηκώσουμε το βάρος της ευθύνης του εαυτού μας και να αναγεννηθούμε από τις τάχτες μας όπως το φοίνικα. Μπορούμε και έχουμε εργαλεία γι' αυτό. Έχουμε την ψυχοεκπαίδευση, έχουμε τα ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία, έχουμε την ψυχοθεραπεία. Εύχομαι στη φίλη που μας έστειλε την απόκριση να ταιριάξει καλά με την ψυχολόγο που έχει επιλέξει, να τη βοηθήσει η ψυχοθεραπεία να σταθεί στα πόδια της
για το αν θα μιλήσει στο σύζυγο της ή όχι, είναι κάτι που θα το συζητήσει με την ψυχολόγο της και παρακαλώ να μην είναι κάτι που να το συζητήσουμε εδώ στο κανάλι, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και δεν είναι καλή ιδέα να λέμε στους άλλους τι να κάνουν. Μέσα από την ψυχοθεραπεία θα βγει τι θα κάνει η κοπέλα. Δεν μας κούρασες, μας σόκαρες, αλλά χρειαζόμασταν ένα τέτοιο σοκ για να συνειδητοποιήσουμε ότι shit happens, life happens και δεν είναι όλα έρωτας. Κάποια είναι αδιάγνωστα. Φιλιά. Καλό βράδυ.